Για δείξα άλλη μία να με δω. Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Δεύτερο μέρο, Θάρο ή Αλήθεια. Θυμίζουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στι 11 το βράδυ. Τώρα έχω φέρει μια φιλενάδα από τα παλιά. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται στο Θάρο ή Αλήθεια. Είμαστε σαν. Δεν νιώθω ότι κάνω εκπομπή στο δεύτερο μέρο και εγώ και αυτή. Διότι είμαστε σαν να είμαστε στο σπίτι μα. Έχουμε τέτοια οικειότητα με τη φίλη μου. Για να μην κρατάω όμω ε, σε αγωνία, ε, έχω φέρει τη γοργόνα τώρα στο στούντιο. Ε, καθόμαστε σαν το σπίτι μα, ο Όλγα Σουλίδου είναι αυτή, γνωστή σε όλου μα, εδώ από τα νυχτερινά κέντρα τη Θεσσαλονίκη. Και το Ολγάκι είναι σαν να είναι αδερφή, ψυχή. Και την έχω φέρει σήμερα αυτή την εκπομπή. Έχει αράξει το καναπέ. Καλώ ήρθες κουρασμένη. σου και δεν λε, να πάω στο φίλο μου να αράξω, ε. Ε, φυσικά τι τώρα. <laughs> <laughs> Κανονικά όμω είναι το σπίτι μου, έτσι. Εννοείται αυτό. Δεν ε. πιστεύω να παρεξηγούμε. Όχι, αγάπη μου. Yeah. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα και οι τηλεδεατέ δεν έχουν κανένα θέμα γιατί ξέρουν ότι έχει έρθει κι άλλε δύο φορέ εδώ και είναι σαν <laughs> να <Ζάρα, laughs> είμαστε στο σπίτι. Για πε, τι γίνεται, τι κάνει. Άραξε το σπίτι, αραχτή. Καλά, να αλλάξω στάση, Ρε, Γιατί δεν βολεύεσαι. <laughs> Μα εγώ βολεύομαι. Είναι μια χαρά μην Είναι αγένεια, μην παρ... Δεν είναι καθόλου αγένεια. Είναι σαν το Σταύρο του Φωτιάδη που είχα έρθει. Ο Σταύρο του Φωτιάδη τι είχε κάνει εδώ. Είχε, είχε ξαπλώσει τελείω το κρεβάτι και το κεφάλι του από αυτή την πλευρά. Εκεί <laughs> ήταν αγαπητό. Να το Ήταν, κουρα... ήταν κουρασμένο. Εσύ το κάνει από εκείνη την πλευρά, ή <laughs> διαφορά. Εγώ θέλω να σε κοιτάω ε, να με κοιτάς, αγάπη. Μια χαρά δεν είμαστε. Φυσικά. Για πε τα νέα σου, κοριτσάρα μου, τι γίνεται καταρχήν. <laughs> θέλω να σου πω συγχαρητήρια για όλο το, το σύνολο. Δηλαδή, μου αρέσει το κίτρινο σου. Μ' αρέσει το παντελόνι Αντρίξουμε σου. λίγο, ε. Αλέξανδρα, κάνει καλό πλάνο. Α, μα ο Αλέξανδρος τώρα έχει πάθει κοκομπλόκο μέσα στο σκηνοθέτη. Τι πλάνο να κάνει ο άνθρωπο. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια είσαι θεά. Καταρχήν εξομορφύνει πάρα πολύ. Κατά δεύτερον, σου πάει πάρα πολύ το σγουρό το μαλλί. Η συμβουλή μου, σαν ε, αδερφός σου, είναι πρέπει να βάλει στο μενού σου το δωμαδιάτικο πιο πολύ. Πολύ μασιά, πολύ τέτοιο, γιατί είναι ίσιο κανονικά έχει ίσιο μαλλί, εσύ. εσύ. Καρφί, ίσιο. Αλλά καίγεται μωρέ μου αυτά. Τι να κάνουμε, δοκιμάζουμε, έτσι κάνουμε αλλαγέ. Με θυμίζει λίγο Ελένη Φουρέιρα στο μαλλί. Μ' αρέσει αυτό, δεν είναι κακό. Το μαλλί αυτό έχει ταυτιστεί λίγο. Ναι. Σου πηγαίνει όμω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ σεξι. Έχω φίλη σεξι και χαίρομαι γι' αυτό. Για πε τα νέα σου, ρε οργάκη. τι κάνει εσύ. Πού βρίσκεσαι, τι γίνεται. Σε χάσαμε. Κανα χρόνο έχουμε ε. να τα πούμε. Τηλεοπτικά. Α, ah, τηλεοπτικά. Ναι, όντω έχει κανένα χρόνο. Έχει ένα χρόνο. Ναι. Ε, μαμούνια. Έχω σ' στα μαμούνια. <laughs> ναι, στα μαμούνια. Τώρα είμαι στο Sweet Life. <laughs> Α, να είμαστε. Εγώ ξέρω να σε είδα. Ε, ήρθε και. Ε, δεν ήρθε μόνο και μια δυο. Έρχομαι, ε, είναι στέκι yeah. μα εκεί που μπορώ να το κρύψω. Yeah. Εγώ από του ηλεκτριάτε δεν έχω μυστικά. Και έρχομαι, σα βλέπω γιατί μου αρέσει η παρέα, όλοι εκεί οι ομάδε, ένα και ένα. <laughs> και <όλα laughs> καλά. Δηλαδή μετά από πόσο καιρό εσύ έφυγε από, από, τα μαμούνια και είσαι τώρα στο σουί. Έχει suite. καιρό που είχα φύγει από τα μαμούνια. Μετά ήμουνα και σε άλλο μαγαζί. Στο Σεπαρέ ήμουνα. Μπράβο. Ναι. Και μετά σουίτ. Σουίτ τώρα πόσο καιρό είσαι στο σουίτ. Κανένα δίμηνο. Έχει ένα δίμηνο, Έχεις ένα δίμηνο Έχω ε. Έχω ένα δίμηνο. Και πώ είναι εκεί τώρα να μεταφέρουμε τη, την άβρα του μαγαζιού και στου τηλεθεατέ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το γουστάρι, βλέπω. Σ' αρέσει. Φαίνεται κιόλα. Ρε πολύ φορείς, Ευτυχώς Ευτυχώ να σε γλιτώνει ένα πράγμα. Δεν ματιάζω. Διότι είσαι η πιο ανανεωμένη από όλε τι φορέ που έχει έρθει εδώ. Και χαρούμενη, χαρούμενη. Και δεν το κρύβουμε κιόλα, έτσι. Ε? Δεν το κρύβουμε. Ω, ναι, δηλαδή ειλικρινά. Είναι τι, τόσο πολύ καλά που περνάτε εκεί πέρα. Πολύ ωραία, όμορφη παρέα. Oh. Καλό το κλίμα. Πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραία. Μπράβο. Περνάμε. Βλέπουμε καινούργια πράγματα. Σωστό και αυτό. Πολύ ωραία. Και τώρα έχετε και δύο φωνέ φωνάρε που ήρθα και προχθέ και έπα τα πλάκα. Έλειωσα στα πατώματα κάτω και μου Με Ζαφίρι Μελά να πούμε. Εννοείται. Ζαφίρι Μελά, Εβίτα Σερέτη, Δημήτρη Χρυσοκοίδη. Μπράβο. Ε, δηλαδή όλη, όλο το team είναι ένα και ένα. Με το Ζαφίρι και με την Εβίτα πώ πάνε οι σχέσει. Εντάξει, καλά, δεν έχουμε έτσι σχέσει ιδιαίτερε επαγγελματικέ. Σα μιλάνε τώρα εσά ε, τα ναι. παιδιά που το πρόγραμμα. Ε, ναι, εννοείται. Γιατί να Σα συμβουλεύουνε, ε, σα προσέχουν. Δεν έχει τύχη Εντάξει, έχει τύχει με την Εβίτα να μιλήσω έτσι γυναίκε. Οπότε. Ναι. Τη θαυμάζει την Εβίτα. Πάρα πολύ. μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ. η φωνή τη. Πολύ, 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 πολύ φωνή. Πολύ φωνή. Πολύ φωνή. Μπράβο της, της. Mm. τη, μπράβο τη. Mm. Εβίτα θα την έχουμε και στην εκπομπή και το Ζαφίρι Μελά, κυρίε και κύριοι. Θα είναι εδώ στην εκπομπή στο Θάρρο η Αλήθεια. Εγώ και την Ογάλα θέλω να μάθω νέα τώρα τι γίνεται. Εκεί τραγουδά τώρα, είπαμε <σ mentorship> mm. δύο μήνε στο Sweet Life. Ταρνάς καλά. Mm. Ε, εσύ τι τώρα εκεί πέρα, τι είπαμε. Ανοίγουμε το πρόγραμμα και, φο... και τραγουδάμε pop πράγματα. Ε, ελοφρολαϊκό. Πώ το έχει. Ε, εκεί κάπου στο pop πιο πολύ. Εκεί εσύ δε, δε, δεν αλλάζει από το pop εσύ. Όχι εντάξει έχει τύχει και να κάνω και λίγο πιο ελαφρολαϊκό. Μου αρέσει κιόλα λίγο πιο έτσι. Αλλά πιο πολύ μου πάει pop. Και σαν εμφάνιση και σαν φωνή. Έτσι λένε. Και ηλικιακά κιόλα ακόμη. Μεταλώνοντα. Πάντω το... μεγάλωσε. <laughs> <laughs> αυτό βλέπω. Στα τρία χρόνια που με ξέρει. Ναι. Λογικό δεν είναι να μεγαλώσω. Ήταν η ηλικία η διαφορά από τα 19. Τώρα δηλαδή τώρα είσαι 21. Στα 22. Ρε 21 ρε, ακόμη. Μικρούλε ακόμα, ρε Όλγα. Εντάξει. εντάξει. Έχει πολύ μπροστά. Έχεις πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά σου. Έτσι δεν είναι. Κοίτα, για pop, για να κάνει καριέρα πρέπει από μικρή. Εντάξει. Έτσι. Αν ήταν να κάνω κάτι, θα πρέπει ήδη να είμαι, πιστεύω. Pop. Περίμενε, βρέκο, με 21 ήσαι, ρε. Έχουμε 23, 24, 25. Γιατί άμα γίνει στα 25, ε, πήγεσαι, ξέρεις, καλά, τι γίνεται, Καλάι. Δεν ξημερώνει. Αυτό ακριβώ. Αλλά. Για να θυμίσουμε όμω, ε. Ρεόλ Γάρα μου, λίγο τώρα τον κόσμο. Γιατί. Εντάξει, περισσότεροι μα βλέπουν, δεν μπορώ να πω. Αλλά λέμε κάποιοι που δεν έχουν δει. Η Όλγα, πώς... Ε, Λελάξω, η καταγωγή από πού είναι αυτή ε. η ωραία σεξι παρουσία που βλέπουμε εδώ. Από σέρε. Γι' αυτό λένε οι σερέ είναι γυναικάρε. Και ειδού το παράδειγμα δηλαδή, δείτε τη ζωντανή εικόνα. Για να καταλάβετε τι έχουμε. Εντάξει, μην τα παραλέσει. Τι λε, βρέ, γιατί Μα σε. Αγάπη, εγώ βλέπω ότι. Εγώ σχολιάζω ό,τι βλέπω. Κομπλιμέντα δεν κάνω και το ξέρω πολύ καλά. <αν> γιατί δεν θεωρεί τον εαυτό σου σεξι, ωραία γυναίκα. Εντάξει, οι άλλοι πώ το βλέπουν και είναι και υποκειμενικό, έτσι. Είναι γούστα. Τι γούστα, δηλαδή υπάρχει άντρα που θα σε δει απέναντι αυτή τη στιγμή φέρω έναν άντρα και πει δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσε, γιατί όχι. Ε, Πρέπει να πάει πρέ, 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 στην οφαλμία του. Φυσιολογικό άντρα δεν νομίζω να λέει σε αυτό το θέαμα που βλέπει απέναντι μου εγώ δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι κοπλιμέντο, Να ξέρει. Για πε τώρα, οι σερέ, γιατί φημίζετε τι πιο ωραίε γυναίκε έτσι, από τι πιο ωραίε στη χώρα. Να σου πω. Δεν το κι αυτό. Είχα την ίδια πορεία με σένα. Γιατί άραγε. Γιατί το δεν το, το έχουν ξαναπεί, δεν το έχει ακούσει αυτό. Το ξέρω, από μικρή το ξέρω αυτό που λένε για τι σερέ. Συγκεκριμένα λέω ότι είναι απλά είναι ωραίε και σεξι. Τι είναι αυτό που λένε για τι σερές, Εσύ τι άκουσε. Διάφορο λένε. Ε, τώρα, δεν έχω καλή. Εσύ τι από αυτά. Αυτό θα το πούμε μετά. <laughs> που, που μου λε τέτοια τώρα. Α, δεν πρέπει, δεν πρέπει να τα ρωτάω αυτά, ε. Ε, τώρα εντάξει, με ξέρει. Γιατί να. Εντάξει, τώρα δεν λέμε προσωπικά για σένα, λέμε γενικά για τι αιρέε. Για να μην Όχι, με ξέρει ότι δεν μου αρέσει να, να μιλάω έτσι. Να εκτίθεσαι. Ε, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Ε, εντάξει, δεν είπαμε. είπαμε ότι οι αιρέε είναι σεξι. Και όποιο αντέξει. Γενικά η ΣΕΡΕ είναι ωραία, το λέει κιόλα. Έχει ομοιοκατάληξη, ωραία, ταιριάζει. Για του ΣΕΡΕ, για το πρώτη φορά το ακούω. Για τι ΣΕΡΕ, ξέρω. Είμαστε ωραία γιατί είμαστε ΣΕΡΕ, λέμε. Α, το λένε οι άντρε ΣΕΡΕ. Το γενικά. Όχι, ΣΕΡΕ. Σεραίοι... <laughs> Μπράβο. Αυτό είναι άλλο, Αλέξανδρε. Είδε. Είμαι, είμαι και είμαι. Ε, εντάξει. Κάτσε μισό λίγο το πώ στου τηλεθεατέ, ρε παιδιά. Βγάλε γκόμενα ένα σερέα. Εδώ σκηνοθέτησα και η όρεξη. Γιατί είναι, ωραία. Γιατί είναι, είναι, ωραία. Ωραία. είναι ωραία. Είναι ωραία. Ναι, ρε φίλε. Βγάλε <laughs> γκόμενα σε ρέα γιατί είναι ωραία. Ωραία <laughs> μου την αληξία. Ναι, μια χαρά. χρειάζεται. Εσύ, Εσύ από τι έρευνε εδώ, αγάπη μου γλυκιά, και ήρθε να σπουδάσει. Ήρθα να σπουδάσει. Σπουδάζει ή <laughs> πώ το βλέπει το πράγμα. <laughs> Έχει παγώσει το θέμα. Η <laughs> ειλικρινή δεν. Δα θα πω ψέματα. Τι τα γιόρι δηλαδή. Σπουδάζω θεολογία στο Αριστοτέλη. Σε πηγαίνει. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό. Γενικά μου αρέσει το να είμαι καθηγήτρια. Σε τι όμω. Αυτό. αυτό είναι ένα θέμα. Θα μου άρεσε είτε φιλόλογο να ήμουν, είτε μαθηματικό, είτε αγγλικό. Μπορούσε <laughs> να σε είσαι και σε αλλού καθηγήτρια. Γενικά. Γυμνάστρια. Μπράβο, να είναι γυμνάστρια. Γενικά μου αρέσει να διδάσκω. Καλό αυτό. Αυτό. Να ανοίξει μια σχολή να γραφτούμε κι εμεί, να μάθουμε και τίποτα. Έτσι, γιατί όχι. Τι, σε τι πιστεύει σου πηγαίνει να είσαι καθηγήτρια, Σε τι το έχει πιστεύει, Πέρα από τη φιλολογία, Σα γυμνάστρια. Ναι, και γυμνάστρια μου αρέσει. Μπα μάτια σου άλλα με λέω. <laughs> 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 τι εννοείς. Όχι αγάπη μου, τίποτα. <laughs> Απλά λέμε, τώρα για να λέμε. Μια ματιά σου μόνο φτάνει που λέει του σφαγγελάκι αεροπλάνου να με κάνει, το ξέρεις, το τραγούδι να το πει σε ένα ρεφρέν όταν θα γίνει πιο λαϊκή τραγουδίστρια, <Κι> να το βάλει στο πρόγραμμα. Ε, και ζέστη, εδώ, δεν άνοιξε αν και το κλιματιστικό στο κανάλι. Έχω και απέναντι την Όλγα. Κάτσε τι δεν το ξεκάνει, το, το, το παρουσιαστεί. Δεν την τραβάμε. Και εσύ ρε Όλγα μου γλυκιά, γιατί είπε τώρα να προείξει, σηκώθηκε και είπε όλα γύρω τραγουδίστρια. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πώ ξεκίνησε αυτό. Από πολύ μικρή τραγουδούσα. Ε, τι δεν θυμάσαι, καλέ, 12, 21 είσαι. Εκάτσε Πόσα χρόνια τραγουδά. Νύχτα. και μέρα. Ενώ. τραγουδούσα <laughs> σε διάφορε εκδηλώσει. Ξεκίνησα από το σχολείο, το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ah. σε όλο. Ah. Ό,τι εκδηλώσει γινόταν, οι λαϊκέ βραδιέ λοιπά τη περιοχή. Πάντα τραγουδούσα. Και με τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησα από όταν ήρθα για να σπουδάσω. Α, εκεί έγινε η πρώτη σου, δηλαδή επαγγελματική στέγη. Επαγγελματική, σε μπουζούκια, ναι. Αλλά από σαλονίκ. πριν, ήδη από 15 χρόνια τραγουδούσα σε λαϊκές βραδιές, σε τοπικά θέματα. Σε έρεσε όλα αυτά. Ναι. Και εδώ, δηλαδή, το πρώτο μαγαζί που δούλεψε σε Σαλονίκη, ποιο ήτανε. Χάντρες. Δε χάντρες. Δεν θυμάσαι. <laughs> <laughs> στις χάντρες, εγώ δεν σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι. Μα είχα έρθει κιόλας. Στις χάντρες. Από τα μαμούνια, εγώ δεν θυμάμαι. Από τι χάντρε είχα έρθει. Α, ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Ε, σε μένα έχει έρθει πάντω από μαμούνια, νομίζω. Και από χάντρε. Από εκεί είχα πρωτοέρθει. Α, ναι. ναι. Μπράβο. Δεν το είχα ξεχάσει. Ξέχασε Πόσο καιρό με ξέρει. Ε? <laughs> ναι, ρε, εντάξει, τόσα, τόσα, άτομα εδώ. Ο, ο Αλέξανδρος όμω θυμάται. Ο Αλέξανδρο βλέπω αξέχαστη έχει. Γιατί, αξέ, για ποιο λόγο. και γιατί έχει αξέχαστη τη σουλίδου. Ε, τη ξέρει από τόσο μικρό. Μάλιστα. Καλά πα. Καλά δεν πα όμω, Όλγα μου. Πώ θα, θα, θα βλέπει τα πράγματα. Μια χαρά, χαλαρά. Πολύ χαλαρή σε βλέπω. Πολύ μεγάλο. Βλέπω που τα έχει τα πράγματα. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου και έχει αλλάξει. Δεν έχει συμβεί κάτι. Σε βλέπω ανανεωμένη. Κάτι συμβαίνει. Μήπω δηλώνει ερωτευμένη. Δεν έχει προσωπικά δεδομένα τώρα. Δηλαδή, όλη πια μανία με αυτό. Ε, ε, Ερωτευτικέ. Ε, αυτό δηλαδή. Για ποιο λόγο να είσαι χαρούμενη τότε. Εντάξει, μου πει είναι η δουλειά μου. Ναι, δεν είναι καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω. Διασκεδάζω στη δουλειά μου. Αυτό είναι καλό. Διασκεδάζει και τον κόσμο. Αυτό πάει μαζί. Ναι, αλλά κάτι κάτι βλέπω βλάψει στα μάτια, βλέπω χαρέ. Κάτι παίζει τώρα. Εντάξει, τώρα δεν θα το μοιραστεί μαζί μα. Προσωπικό δεδομένο, το σέβομαι, okay. οκ. Θα σου πω μετά. Α, γιατί επιμένω και σε κάνω προσωπικέ ερωτήσει. ε. Καλα... Εντάξει, Πάλι ρε... καλά που ακόμα δεν έκανε. Δεν έκανα, ρε παιδί. Πόσο έκανες. καιρό είσαι oh. με το παλικάρι, δηλαδή. Του <laughs> παλικάρι. <laughs> 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 εντάξει, έλα, ρε, δηλώνω μόνη. Δηλώνει μόνη. Ναι. Πλάκα με κάνει. Ήταν ήδη αυτό που λε. Καταγράφτηκε. Και πώ μια ωραία γυναίκα σαν και σένα Όλγα, δηλώνει μόνη. Δεν με θέλουν, ρε μπάμπι. Σοβαρά, μιλά. Οι φίλοι και αυτό είναι. Θα κάνω την προσπάθεια, Όλγα. Μην ανησυχεί. <χιχει> Θα στυπέσω για να είμαστε μαζί. Ρε μπάμπι. Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Μια ωραία γυναίκα σε, με τόσο κόσμο στα, στο μαγαζί. Εκεί φά κλαπ, σε πετά λουλούδια, τραγουδά. Βγαίνει όμορφη και σεξ. Δηλαδή κανένα δεν σ' άρεσε τόσο δύσκολη στα γούστα. Είμαι γενικά πολύ επιλεκτική μα τα χαλά τώρα. Μισό λεπτό, είσαι επιλεκτική. Πο, σκίτσα ρε μου, πώ το θες τον άντρα. Να ξέρουν ποιοι έχουν ελπίδε να, να σε διεκδικήσουν. Δεν έχω στάνταρα σου λούπ έτσι τέτοια. Δηλαδή, δε, κοιτά εμφάνιση ή όχι. Τα πάντα κοιτάω, αλλά καμιά φορά η εμφάνιση μα τα χαλάει. Στο... <laughs> γίνει λίγο περίεργη συμπεριφορά. Ε... Ταλάμι και έτσι. Ε... Αλλά εντάξει. Και από τι δυο πλευρέ εννοεί. <laughs> το ψάρι, <laughs> όχι εντάξει δε δεν είναι και δε μου έχει τύχει κάτι τέτοιο από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω. <laughs> <laughs> Μπορεί και να μην το ξέρει όμω. Μπορεί και να μην το ξέρω. Άρα δηλαδή η εμφάνιση παίζεται τελικά ρόλο σε σένα και έναν άνθρωπο. Κοιτάξτε, σαν πρώτη εντύπωση η εμφάνιση πάντα μετράει. Μπράβο. Αλλά τυχαίνει να σου αγγίξω άλλο στην ψυχή. Με Εκείς τι? Είναι. Με τη συμπεριφορά του. Απλά η συμπεριφορά φτάνει. Εντάξει, μετά τα ζυγίζει. Ωραία, παιδί μου, εντάξει. Εφάνιση. Περιέγραψε το βράδυ δηλαδή του ψηλό, κοντό. Κοίτα, συνήθω. Φέτε, φέτε. Θε ψηλού. Συνήθω μπλέκομαι ψηλού. Γιατί? Τυχαίνει, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν, ε. Μ' αρέσουν. Ποιου θεωρούμε ψηλού, πάνω από πόσο, ένα 80? Ε, ναι, πάνω από ένα. Ε, καλά, ρε, ναι. πολύ ψηλό. Μην ναι, τα έχω μπλέξει. Δηλαδή, πιο κάτω από το 1,80 δεν έχει μπλέξει. Ε, τώρα τι θα. Όχι, γιατί απορία, μου λύσει την απορία, να ξέρω τι ποιοι έχουν ελπίδε, είπαμε. δεν έχει σημασία. Μπορεί ο άλλο να είναι μάγκα και να είναι και ένα 70. Ξέρω σε, Σε ευχαριστώ πάλι για το κομπλιμέντο που με κάνει. Είσαι άλλη μία δηλαδή, που με ανεβάζει την ψυχολογία. Ευχαριστώ γιατί είμαι ένα 71, γι' αυτό το λέω. Κατάλαβε. Τα χρήματα παίζουν ρόλο σε έναν άντρα, σε, σε μια γυναίκα, σε ξένα. Ε, όχι, εγώ ερωτεύομαι. Δηλαδή, σε άμα ερωτευτεί σε φιλενάδε και προ την ή πρώτο ραντεβού πληρώνει εσύ. Ε, όχι και στο πρώτο. <laughs> στο πρώτο δεν θα βάλε την κίνηση να πληρώσει ή όχι. Ναι. Θα έκανα την κίνηση. Τώρα, αν μου αφήσει ο άλλο να πληρώσω δεν ξέρω. Δεν θα το ήθελε όμω. Γιατί θε τον άλλο να είναι gentleman. Να είναι... Ε, καλά τώρα. Ε, ε καλά. Δεν θέλουμε όλοι έναν gentleman δίπλα μα. Σωστό κι αυτό. Τι θα τον κάνει τον άλλον δηλαδή. Πού να είναι άνεργο τώρα και να βγει ο καημένο. Ε, ε? Εντάξει, να σου πω κάτι. Μετά αυτό είναι άλλο θέμα εκεί. Άμα δουλεύω εγώ και δεν δουλεύει ο άλλο. Πως... Θα είσαι μπροστινή στα έξοδα του. Αναλόγω πώ θα το σκέφτεται και εκείνο. Μπορεί να μην θέλει. Ναι, μπορεί να ψάχνει όμω ο άνθρωπο λεφτά και απλά δεν έχει δουλειά αυτό το καιρό και στηρίζει όργα. Εντάξει. Μη μα εκμεταλλεύονται κι όμω. Δεν νομίζω σου έχει συμβεί. Ε, όχι, εντάξει. Κάνε πλάκα να σου έχει συμβεί τώρα για να αρχίσω να κάνω κουλουτούμπε εδώ. Όχι, εντάξει, δεν. Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμή. Σε καλό δρόμο είσαι. Ούτε εγώ εκμεταλλεύομαι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή δεν είμαι έτσι. Αλλιώ μεγάλωσα. Ε, Θέλω. Εντάξει, παιδί μου, τι. Ε, Τη σκηνή τι κάνει ο άντρα, θα σε βγάλει έξω σε πάρει ένα δώρο, σε πάρει ένα ωραίο παπούτσι, ένα ωραίο πατελόνι, Δεν το κάνει αυτό. Η σχέση σου. Εντάξει, ανάλογα πώ θα είναι οι καταστάσει. Όπω ο άνθρωπο είναι. Σωστό και αυτό. Ποιο πλησίασμα ενό άντρα, ε, άντρα θα σου γέμιζε δηλαδή και θα σε προσέγγιζε καλά. Καταρχήν πρέπει να είναι ευγενικό ο άλλο. Αν δεν θες τα ίσια στα εσύ είπε... Ε, όχι, εντάξει, είπαμε. Θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με ευγένεια, δηλαδή. εντάξει, είπαμε, μην είναι και κανένας... Μπούμπης. <laughs> Μπούμπης. Ε, εντάξει. <laughs> ε, εντάξει. Θε κάτι ανάμεικτο δηλαδή. Ναι, στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο. Και δεν θέλω και πάρα πολύ σημασία, ούτε και να μην μου δίνει και σημασία. Κάτσε, ούτε εσεί ξέρετε τι θέλετε. Μία έτσι, μια γιουβέτσι. Όχι κρυοζέστη, κάπου στο ενδιάμεσο. Δείξε μου ότι ενδιαφέρεσαι, αλλά μην είσαι ρε παιδί μου κι αλλού συνέχεια, δηλαδή να σε ψάχνω εγώ. Ούτε όμω Αδιάφορο και... τελείω. Και όχι κολιτσίδα. Όχι. Δεν μπορώ τι καρδούλε πολύ έτσι. Τι πολλέ καρδούλε. Δείξε Σα αρέσουν τα άγρια. Άγρια, όχι. Δείξε μου ότι ενδιαφέρεσαι. Κάνε κάτι, δείξε ότι ενδιαφέρεσαι, αλλά μην το παρακάνει. Δεν μπορώ. Πω όπω έχει μπερδέψει πολύ. Μία έτσι, μία αλλιώ. <laughs> πρέπει να βρει τώρα ε, τη, τη δοσολογία ο άλλο Όλγα Όμω έτσι. Να με ψάξει. Πρέπει αν να με σε θέλει, ψάξει. Αν θέλει, ψάχνει και βρίσκει. Σωστό κι αυτό. Αν δεν θέλει, απλώ. Πήρατε χρήσιμε συμβουλέ σε φίλοι τηλεθεατέ το πώ πρέπει να προσεγγίσετε μια γυναίκα και ειδικά τώρα τη φίλη μου την Όλγα. Πώ το θέλουν, δηλαδή το θέμα όλο, το στήσιμο. Καλό, ωραίο, ωραίο, ωραία απάντηση μου. Δεν σου με κάλυψε. Γενικά τι κουμπί με τα ακούει η Όργα, είτε στο καμαρίνι είτε στην πίστα. Τι έχουν ακούσει τα αυτά σου στα τόσα χρόνια που δουλεύει. Ε. Και ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο κουμπί που σου έχει μείνει ακόμα και το, και, και το Θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Έτσι διάφορα τώρα ακούω, αλλά. Έτσι κάτι ιδιαίτερο. Πολλά είναι πιπεράτα ή υπάρχουν και ρομαντικά κουμπί <laughs> Πώς Πώ θα το πούμε. Υπάρχουν διάφορα. <laughs> είναι, είναι, είναι πώ το πω, είναι ευγενικοί ή είναι χιδαίοι. Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν και χιδαίοι και ευγενικοί. Τα πάντα. Λουλούδια τέτοια πράγματα σε στείλα στα καμαρίνια, mm -hmm. στο σπίτι. Σε παρακολούθησε κανένα αφορμαστή ποτέ, σου έχουν συμβεί αυτά. Όχι, όχι, ευτυχώ δε... ε, δεν. Ευτυχώ, δεν έχουμε ε, τέτοια ε, πράγματα. Όχι, όχι. Δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο και ελπίζω όχι. <laughs> <laughs> και ελπίζω όχι. <laughs> Τα επαγγελματικά τώρα ξανάρθουμε στα επαγγελματικά γιατί πολύ προσωπικό το πήγαμε το θέμα. Ε, σε πήγα τώρα ο μονόδρομο στα προσωπικά, ε. Δεν έχω θέμα, εντάξει, έτσι. Να πούμε. Α, είναι καλό αυτό. Δεν έχω θέμα. Ε, γενικά υπάρχουν άντρε, ε, που είναι καλοί πέφτουλε ή όχι. <laughs> Εγώ τα καταλαβαίνω. Εντάξει, αφού τι γίνεται στην πιάτσα, βρε. Στην ηλικία σα, τι γίνεται. Βλέπω ότι όσο πάει, οι άντρε χάνονται. Δεν Μα... ξέρουν να φερθούν. Οι γυναίκε κυνηγάνε και οι άντρε δεν κάνουν τίποτα. Σ, σ, στην ηλικία σα τώρα. Ε, δεν ξέρω, έχω δει ανάλογα και, και 30 και 30 κάτι. Η από... 30... 30... 30 κάτι και πάνω που είμαι εγώ, η κατηγορία μα, όχι απλά κυνηγάμε, είμαστε κυνηγοί και βαράμε που λέμε. Η, η πιο νέα γενιά τώρα κοντά στην ηλικία σου, εκεί είναι λίγο διστακτικά τα αγόρια. Ε. Έτσι, ναι, δεν είναι. Και μετά εσεί αναγκάζετε οι πιο πιτσιρίκε να είστε με πιο μεγάλου ε, συντρόφου. Γιατί δεν έχετε το. δεν σα δε κυνηγά σωστά. Έτσι δεν είναι. Κάτι κάνουν λάθο γενικά οι άντρε τελευταία. Η ηλικία που, που, λέμε τώρα, ε, ή γενικότερα το λε αυτό. Αυτό βλέπω. Συζητάω γενικά με πολλέ γυναίκε. Τι λένε, Για να μα χάσει τη Έχουν γίνει δειλοί, λέει οι άντρε, και περιμένουν τι γυναίκε. Η γυναίκα λέει πρέπει να κυνηγήσει. Λένε τι, εγώ θα στείλω πάλι μήνυμα, στείλει αυτή. Είναι και όταν στέλνει ο άλλο μήνυμα συνέχεια και λέει τον. Μα έχει πρίξει. Γενικότερα, μα έχει ζαλίσει. Αν δεν το παρακάνει, κάνει... να στείλει, να τι κάνει, ξέρω εγώ. Ε, στείλει, τι κάνει και δεν απαντάει, γιατί οι άλλοι είναι. Εκεί τα ανάλογα. Στο ενδιαφέρον μιλάμε τώρα. Τώρα, άμα δεν ενδιαφερόμαστε, δεν το δίνουμε και σημασία. Δεν απαντάζει, δηλαδή. Ε, όχι, εντάξει. Με τα Facebook με όλα αυτά, τι γίνεται εκεί πέρα, εκεί είναι πιο αεράτη άντρε. Ε, Πώ τα βλέπει τα πράγματα. Ε, Ασχολείσαι ε, με τα Facebook και αυτά. Εντάξει, ασχολούμαι όπω όλοι, να μην πω ψέματα. Κάνει γνωριμίε, έχει βγει με κανέναν με το Facebook για καφέ. Α, έτσι εννοεί εσύ τώρα. Ε, ναι, τι στο Facebook, τι, μα κοιτά τι έγινε στην επικαιρότητα. Ε, όχι, εντάξει, δεν είμαστε και έτσι. Ε, πώ δεν υπάρχουν φαύμαστε, δεν σε, σε λέει κάποιο, έλα γεια σου, όλα τι κάνει. Ε, ναι, θα τύχει να γνωρίσει, αλλά στη δουλειά, έτσι. Θα πει, θα έρθω να σε δω. Αυτό. Και δεν κάνει, δεν βγαίνει για. Και για ένα καφέ, Δεν να έχω μην βγει, βγει για καφέ από το Facebook, είναι και επικίνδυνα πράγματα αυτά. Πρέπει να το γνωρίσει τον άλλον. Σωστό και σα. Ε, τι είμαστε. Ε, όχι, αλλά είναι ένα κίνητρο για να κάνει την γνωριμία όμω το Facebook και τα social media γενικότερα. Ε, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμω από το Facebook τώρα. Γιατί αν έρθει ένα στο μαγαζί και σε γνωρίζει και σου πει Γεια σου, Όλγα, είμαι ο Βαγγέλη. Θα βγούμε αύριο για καφέ και είναι πιο ήρωμα τα mm -hmm. πράγματα. Το Επειδή τον ήρθε από κοντά. Όχι, <σχετί> <σχετί> δεν θα βγω πάλι. Θέλει να το γνωρίσει τον άλλο, να δει τι είναι. Να βγει κανένα δέκα φορέ στο μαγαζί και μετά. Είχι, φυσικά. <σχετί> <σχετί> σωστό και αυτό. <Έ>, τώρα. Άρα δέκα φορέ και μετά βγαίνω. Εγώ έχω έρθει πέντε. Στι άλλε πέντε πρέπει βγούμε Εσύ και φίλο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να το και στο μαγαζί, πε. Βγαίνουμε κατευθείαν. Είσαι φίλο, δεν Μπράβο, έτσι κι αλλιώ. Έτσι και αλλιώ. Μπράβο, ανανεωμένη. Τα επαγγελματικά τώρα τι θα κάνουμε. Πε, τι σχέδια έχει, Κάτρε, αργού θα βγάλουμε. Κάτι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Το κυνηγά ή το έχει αμελήσει. Για πε τώρα και το τραγούδι μιλάμε, Γιατί τα άλλα τα κάνει πολύ ωραία, σωστά. Κάνει ε, τι εμφανίσει στο μαγαζί και όλα αυτά. Τραγούδι γιατί. Γιατί. Τι σημαίνει <laughs> εκεί. Μήπω πρέπει να παρεύουμε. Ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Θα το, το κάνουμε αυτό. Ξέρεις, ε? δηλαδή, έχει τα δικά σου τα μέσα. Μα έχουμε πει αυτό έτσι κι αλλιώ. Θα το κυνηγήσουμε γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Πρέπει να πάμε σε, σε γνωρίζουμε σε δημιουργού και φίλου, συνεργάτε. Εντάξει, μην μένουμε όμω μόνο στα λόγια, κάτι να κάνουμε. Αφού βέβαια. <laughs> Δεν θα τα λύσουμε <laughs> στην εκπομπή. Μπράβο. Θα βγούμε μετά, θα τα μιλήσουμε στο καφέ και θα τα πούμε. Έτσι κι αλλιώ. Γιατί όμω δεν το κυνηγά δεν το κυνηγάσει. Εκεί τώρα έχει μέσα σε μουσικού, μέσα σε, σε το ένα στο άλλο. Δεν έχει καμιά πρόταση. Γενικά γίνονται προτάσει, απλά θέλω να το σκεφτώ καλά αυτό που θα κάνω. Δεν θέλω να βιαστώ. Συμφώνω αυτό. Δεν χρειάζεται να βιάζομαι. Η χρυσή τομή επιτυχία είναι τώρα, τι γίνεται εκεί, στον χώρο το δικό σα όλο. Για πε τώρα που έχει λίγο μια εμπειρία. Τι θε να πει. Για να πετύχει, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να έχει. Αυτό δεν είναι στάνταρ. Είναι Την πρέπει να, να έχει. Μα το βλέπεις. Εσύ είσαι πιο πολλά χρόνια έτσι, στην πιάτσα. Βλέπεις. Δεν έχει κάτι στάνταρ για να πετύχει κάποιο. Στο τέτοιο παράδειγμα, στο X-Factor, γιατί δεν το συμμετοχή, δεν ήθελε. Δεν είναι για μένα αυτά. Γιατί το λε αυτό, όμως. Θα το συζητήσουμε αυτό πάλι. Τώρα δεν θα τα λύσει, θα στην εκπομπή. Δεν βοηθάει, ρε φιλελάδα, κάτσε. Όχι. Όχι. Ε, πώς όχι. Υπάρχουν και τα λεντάκια που βγήκαν μέσα από τέτοια. Πολύ σπάνια ρε συμπάμπη. Τι αν είσαι και σε μία από τα σπάνια. Ε, δεν, δεν, Το έχω δοκιμάσει, αλλά δεν το έχω πει. Σοβαρά ε, μιλά. Σοβαρά μιλά. Και δεν το ήξερα ούτε εγώ. Ε, δεν το ήξερε. Το κάνω. Πού είχε δηλώσει συμμετοχή, Καναβόη ή πιο παλιά. Το X-Factor. Σοβαρά μιλά. Ναι. Και δεν πέρασε στην επόμενη φάση και αυτά. Δεν πήγα καν σε φάση. Να φανταστεί. Δήλωσε συμμετοχή και είπε ότι τώρα δεν έρχομαι. Δήλωσε συμμετοχή, πήγα στην παραγωγή. Γιατί πρώτα μα περνάει η παραγωγή. Μπράβο. Η παραγωγή δεν πίσω. με επέλεξε για να κάνω οντισιόν. Πλάκα κάνεις. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό θα το συζητήσουμε για το επόμενο X Factor να είσαι μέσα. Δεν γίνεται αυτό το Δεν πράγμα. θέλω μέσα. Δεν θέλω μέσα. Εγώ με την αξία μου Άναι, λες. Άνα, μπράβο. Μπράβο ρε όλα. Μπράβο. Σίγουρα θα ξαναδείς και για άλλη εκπομπή γιατί έχουμε να μοιραστούμε και άλλα πράγματα μαζί σου. Μας αρέσεις πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσετε πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Κάνει πολύ ωραία πλάνο σκηνοθέτη γι' αυτό. Μάλλον ε, σου αρέσουν τα πλάνα του σκηνοθέτη. το, ε, το βλέπω. όχι, ο Αλέξανδρο με τα πλάνα του. όχι. Αυτό λέω. Σου αρέσουν τα πλάνα του σκηνοθέτη γι' αυτό βλέπω να ξανάρχεσαι. Ε, τι. Μα... Τέταρτη φορά είναι που έρχομαι, να έρθω και πέμπτη και έκτη. Τι να σε κάνω την παρουσιάστρια πιο ως, συχνά. Τι, ε? τι δεν ε? έχω δηλαδή. Τι αυτό μου αυτό το οποίο σκηνοθέτη, δεν ξέρω. Ε, δεν νομίζω να θεωρεί ότι μου λείπει κάτι. Κύριε σκηνοθέτα, εγκρίνεται και παρουσιάστρια ή παρουσιάστρια η η ολγα Ε? Στο, Στο καφέ θα το δει. Ναι, δηλαδή πολλά να έχει αυτή η κουβέντα. Τι γίνεται, ρε σκηνοθέτα, καφέ θα καταλάβει τα κάνει. Ή μετά το καφέ. <laughs> <laughs> αμάν, αμάν. Με χαρά στην εκπομπή, σκηνοθέτη. Αυτό θα κοπεί ή θα μείνει έτσι. <laughs> όλα εδώ <laughs> τη γράφει δεν <laughs> ξεγράφει. Είναι η εκπομπή που τα παίζει όλα. Εντάξει. Πέρασε καλά σε αυτό. Θα τη φορά, για και Ε Πάντα περνάω καλά. Πράγμα. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά παίζαμε και παιχνίδι. Α θε να και παιχνίδι. Κάτι χαρτάκια τραβούσαμε, κάτι κόλπα κάναμε. Δεν έχω τηλεφωνία. Δεν το έχω Για να σε αυτό. ξαναδεσμεύσω για να ξαναρθεί. Στην, ε, στην επόμενη εκπομπή θα δει να τραβήξει και χαρτάκια. Εδώ τα έχουμε τα χαρτάκια, εδώ είναι οι ερωτήσει. Αλλά τι σε ξαναθέρουμε για να είσαι. Κατάλαβε. Δηλαδή στι τόσε φορέ που ήρθα, μόνο μία φορά έπαιξα εγώ. Γιατί. Ε, δεν πειράζει, Άς τις άλλες φορές, Α, πειράζει... να σε ξανά και τι άλλε φορέ, ρε Όργα. Απίτηδε δηλαδή. να κάνουμε. Απίτηδε θα κάνουμε, Όλα στη μένα είναι εδώ. <laughs> Όπω και το X-Factor. <laughs> Α, με δίνει πάσα. Γιατί στη μένα το X-Factor. Έλα τώρα, δεν το βλέπει. Ε, τώρα μην με με που φαίνει. Πώ το καταλαβαίνει ότι είναι στη μένα. Φαίνεται, ρε Σιμπάμπη, φαίνεται. Από τι, για να κλείσω έτσι. Είναι σοβαρή <laughs> δήλωση αυτή που κάνει. Πώ είναι, από τι φαίνεται. <laughs> δεν στιγμή. είμαι η μόνη που το λέω. Εντάξει, φαίνονται κάποια θεματάκια που έχουν μέσα. Θα μου τα πει στην άλλη εκπομπή αυτά, θα μου τα αναλύσει. Θα στο αναλύσω γιατί τώρα δεν έχω τι κατάλληλε εκφράσει. <laughs> Μάλιστα, εντάξει. Μια ματιά Μην σου. Μια ματιά σου πάρε. τα λέει όλα, αγάπη μου. Ε, Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, είπαμε sweet life είμαστε. Και καλοκαιρινό sweet life πιστεύω εκεί θα είσαι πάλι. Έτσι είναι. δεν είναι. Ναι. δεν φεύγει τώρα σε εκεί. Με Αφού περνάω ωραία, γιατί να φύγουμε. Σωστό κι αυτό. Και όλα καλά θα μα πάνε, πιστεύω. Για φινάλ, τι βλέπει να πει στον κόσμο, Όλα καλά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Χαλαρά. Χαλαρά. Να μην ε, αγχωνόμαστε πολύ, γιατί εντάξει είναι δύσκολε οι καταστάσει, αλλά θέλει ε, μερικέ φορέ να τα παίρνουμε στην πλάκα. Θέλω να μου κάνει φινάλ στην κάμερα 3 και να κλείσει την εκπομπή. Κλείνουμε, λε καληνύχτα και όλα καλά. Με το δικό σου τρόπο, απευθύνεσαι στο αντρικό κοινό όμω. Ε, τώρα μην μου βάζει. Ε, δεν έβαλα τίποτα. Πώς... <laughs> γενικότερα. Γυναίκα είσαι. Πώ θε να κλείσουμε, Δηλαδή μου λε καλή νύχτα, τι θε να πει. Αυτοσχεδίασε μόνη σου εκεί, στην κάμερα 3. Για να δείτε αν θα με πάρετε για εκεί. Ναι, βρε. Κάνουμε και πρόβα τώρα, Για πε μου λίγο κανένα έτσι. Υπονοούμενο. Όχι. Μα τρώσε το τηλεοπτικό χρόνο που φωνάζει ο Εμίλιο Γιάτσο. Παίζε παιδί μου, ότι ήταν το θάρρο ή η αληθεια mm -hmm. Ευχαριστούμε πολύ που μα είπατε. Καληνύχτα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Στη τρία mm. και άλλα με το δικό σου στυλ. Ό, Ένα σχέδιο θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σα βράδυ. Ε, τώρα okay. σε κάνει ζουμό, ω σκηνοθέτη, τώρα μπορεί να το ξαναπεί. Ξανά. Ε, Ξανά εδώ στη τρία. Είπαμε, κοιτάμε. Ήταν το θάρρο ή η αλήθεια. Πράγμα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σα βράδυ!